Γίνεται ένα κόρνερ από αριστερά, χτυπάει μια κεφαλιά ο Περόνε, την παίρνει από τον Βαρέλα. Ναι. Βγαίνει μπαλά out. Ναι. Αυτό το δόντι πρέπει να το βγάλω και εξαγωγή. Έχει σπάσει και κρατάει από μέσα. Ναι. Λοιπόν, Σαββίδη. Δεν ξέρω. Σαββίδη. Δεν ξέρω αν ο πισινό είναι μαλακό ή σκληρό. Πάντω τον έπιασαν καλά με τον Κουλουρί. Όπω τον πιάσαμε με τον Βιερίνια καλά. Πάμε παρακάτω. Στον πιάνω καλά, σ' αρέσει. Φαίνεται τα λεφτά δεν τα έχει και πολύ σε εκτίμηση, τα πετά. Καλά κάνει, τι με νοιάζει εμένα, δικά μου είναι. Στενοχωρέ για τη φάση. Λέει ο Ελκατουρί, όντω λέει πούτο, πούτο. Δεν το ξέρω. Το πούτο, πούτο τι είναι. Στα ισπανικά βρισιά. Τι βρισιά είναι. Τώρα δεν την πούμε. Να φάει κανένα σιγουρό σταθμό και να κάνουμε από ό,τι είναι τη μετάφραση. Α, χοντρή βρισιά δηλαδή. Είναι ναι, βρισιά. Πολύ χοντρή. Ναι. Το λέω αυτό πολύ. Λέω, ο άνθρωπο νομίζω ότι το λέει για την μπάλα και την κακή παλιά που του κάνει ο συμπαίκτη του. Και. Όχι για κάποιον τη Λάρισα. Γιατί κάποιο Λαρισαίο. Συγγνώμη, δηλαδή ο Βλάχαρο ο Λαρισαίο που πα στη Λάρισα και θε διερμηνέα για να καταλάβει τι λέει, όπω την επανομή. Κατάλαβε ο Βλάχο τι σημαίνει πούτο πούτο. Ο Κούγια δηλαδή ξέρει Ισπανικά. Καταλαβαίνει. Πούτο, πούτο. Το ξέρουν όλοι αυτό, μωρέ. Το ξέρουν όλοι. Ναι, το λέω, το συγχαίρω. Αλλά τη φανέλα του. Φανέλα Άρη. Ναι, ναι, φανέλα Άρη. Η φανέλα του Άρη έκανε δίαιτα. Πήγε στην Kelly Diet, έχει στύψει και έχει μείνει πάρα πολύ. Πολλά λιγότερο. Έχει στύψει η φανέλα του Άρη. Για τον Ολυμπιακό κάτω. Αυτή η φανέλα, αυτή η έχω φανέλα, δεν υπάρχει. Μια λέξη. Λέγε, γουστάρω. Ο Βιερίνια για να ανέλθει αγωνιστικός πιστεύω ότι πρέπει να κοιμάται μία φορά την εβδομάδα με την πεθερά του. Μάλιστα. Για να ανέλθει αγωνιστικά. Αυτό τι βλαχία είναι. Θα αναζωογονηθεί. Φέρτε εδώ. Πέτα την. Τι θες τώρα με τη μεζέρα. Φέρτε. Πέτα την εδώ. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα, ρε πώς. Είσαι Αριανός. Πλήρωσες εισιτήριο για την Boca Juniors. Για δείξε με λίγο. Είμαι Αριανός. Ευτυχώς είναι μέλη. Πήρα δύο εισιτήρια για μένα και το παιδί μου να πάω εδώ. Άρης Boca Juniors. Περάστε κύριε, 20 και 20, 40 ευρώ. 7.000 εισιτήρια πουλήσατε. Επί 20 ευρώ, 2.7, 14, 140 χιλιάρικα. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα που δώσαμε εισιτήριο. Να η μεζούρα. Οπ. Πόντι, μισό λεπτό να δω. 58 είναι εγώ. Γύρω στα 62 ευρώ. Περίμε, ξανά. 61-62 πρέπει να είσαι εσύ. 61% κεφάλι, τι είμαι, του κόκκινου το κεφάλι. 50-60 πόντι. 60 πόντι. Το φέση του Αλή Πασά. Περίμετρος. Το φέση, μα, πάω στη Αριανή και πληρώστε, το φέση, θα πάρετε εισιτήρια πίσω τα λεφτά. Δεν πρόκειται να πάρετε, γιατί μπάς δεν πρόκειται να γίνει. Δεν σας πειράζει. Εδώ είναι. Εδώ τα φέσια. Οπ. Μια χαρά, το κάνεις μια εδώ, αν έχεις και μαλλιά, κόβεις και τρεις πόντους. 59-60. Έχεις να πεις τίποτα άλλο. Ναι, να μιλήσει ο Αριανός. Δεν μίλησε, μα δεν πρόλαβε να μιλήσει. Δεν μίλησε. Δεν μίλησε. Δεν μίλησε. Τι θέλεις. Τι είναι αυτό. Βρες ένα κλειψάκι να το κάνεις. Τι θα το κάνω εγώ τώρα. Αφού τα μπλουζάκια μου τέτοια. Καλά είναι τώρα εδώ. Ε, κάνα κλειψάκι δεν έχει. Ένα ευρώ από το γιουσουρού με έχει. Έλα κάνω τι. Εντάξει με λίγο. Δεν ξέρω εγώ με τα δάχτυλα δεν τα πάω καλά. Α, έτσι. Άμα ήταν, θα ήταν πιανίστα. Γέροντας, ξέρεις αγόρι μου, όλοι οι πόλεμοι στον κόσμο γίνονται ναι. Για το μουνί και το φαΐ. Για το μουνί και το φαΐ, μάλιστα. Γιατί να γίνεται, μουνί και φαΐ. Για τα λεφτά. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα πάρεις ένα ποτηράκι στην οφότηρο, θα βάλεις λίγο κονιάκ και θα κάνεις γαργάρες, μπας και πήγει πουτσίλα. Δεν καταλαβαίνω τι γλώσσα είναι αυτή. Πάμε επόμενη γραμμή, κόπηκες. Λέτε, άμα διαπιστώσει ότι κάπου φάγανε λεφτά και αποδειχθεί, θα το κάνει. Πουθενά δεν έχω. Τώρα ποιος μου μιλάει, αυτός με τα ωραία φρύδια. Ναι, ο Γαύρος, ο συνοπαδός σου, ναι. Με τα μεγάλα φρύδια, ναι. Ναι. Και εγώ μεγάλα φρύδια, έχω τα κόβω με τσακούρι. Ναι, έλα. Πάμε. Εγώ με το κλαδευτήρι. Πάμε, συνέχα, λέγε. Έλα ρε, ο Τσίπρας όσο ήταν αντιπολίτευση, η θύρα 10 το στήριξε. Η θύρα 10 το στήριξε. Το Τσίπρα. Όταν ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός, τους πρώτους ασφαλίτες τους έστειλε στη θύρα 10. Έτσι, αυτό γιατί ξέρω. Το θέμα των Ηρακλή είναι στην ουσία πολιτικής βούλησης. Όταν η άλλη Φακλάνα, η Βόζενμπορκ, είχε σταματήσει μια αγοροπολισία του Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά, είχα σταματήσει. Ποια Βόζενμπορκ, η Βόζενμπορκ. Χοντρή μου, ρε, την κάνα και ηθοποιώ την Ατάλαντη. Είναι πολύ ωραία γυναίκα. Η Ελίζα Βόζενμπορκ
Είναι πολύ καλή συμμιλιά τη, πολύ καλή δικηγόρο. Άσε με μωρή τη μουτούδα. Δραστήρια πολιτικό. Άσε με ρε. Με έντονε κοινωνικέ ανησυχίε. Να σε πολύ, με τώρα. Πολύ ωραία γυναίκα. Πάρ τη σπίτι, άμα είναι ωραία γυναίκα. Φαγκλάνε. Δεν μ' αρέσει. Πρόσεξε. Όταν κυρία Βόζεμπορκ. Κύριε Ραπτόπουλε, μας έχουν παρατήσει εδώ πέρα με τη φίλη μου, τα αγόρια μας έχουν πάει στο Ρίτζεσι. Τι πράγματα είναι αυτά, να καθόμαστε εμείς να βλέπουμε εσάς και να τους λέμε σε αυτούς το τι μας λέτε για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, τον Γιατί, γιατί δεν πήγατε, κυρία μου, μαζί τους. Μα αφού μας κλείσανε εδώ πέρα μέσα στο σπίτι για να κοιτάμε εσάς, να ενημερώσουμε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Το τι λέτε εσείς. Συγγνώμη, είστε κλειδωμένες σε ένα σπίτι, οι άντρες πού είναι. Στο Ρίτζεσι, στο καζίνο. Α, το δικό μας εδώ, στο Ρίτζεσι, καζίνο. Ωραία. Ωραία. Και τι, δεν θέλετε να βλέπετε. Και βλέπετε τηλεόραση, δεν θέλετε να βλέπετε τηλεόραση. Εντάξει. Δεν θέλουμε να βλέπουμε εσάς. Και κάντε κανένα λεσβιακό. Κάντε κανένα λεσβιακό να αλλάξει και ρεπερτόριο. Ναι, ωραίο. Συγγνώμη, κοπελιά. Μα αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν κάνετε. Σταμάταρε. Κάνε γυναικιά μου ένα λεσβιακό με τη φίλη σου. Να αλλάξει και ρεπερτόριο. Να αναταραχτεί και η φαντασία σου. Γλύψε καμιά πατούσα. Έχει ωραία δάχτυλα η φίλη σου. Μακρύ το άλλο. Μεγάλα δάχτυλα. Πολύ ωραία. Τι να σα κάνω. Το μεσαίο δάχτυλο, αν είναι μεγαλύτερο, η γυναίκα είναι πολύ ερωτιάρα. Είναι. Το είπαμε, ναι, υπάρχει. Είναι, είναι. Το θέμα μου, ποιο είναι, κύριε Ραπτόπουλε, εσά. Ναι. Ότι τα δικά μας αγόρια κάθονται από τις 12 μέχρι τις 2 βλέπουν εσάς μετά... και μας κλείνουν εμάς στο κρεβάτι να κοιμόμαστε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λεσβιακά, επόμενη. Αναπτύξτε τη φαντασία σας. Άιντε μπράβο. Άιντε μπράβο, θα φύγετε από αυτή τη ζωή. Ήταν μια τύπησα στη γειτονιά, ήμουνα 23 χρονών, 24. Εγώ συνομήλικη αυτή. Στάσου λίγο ρε. Είχε μια μπουτίκ, είχε ένα ύφος. Μπουτίκ έχεις μόνη, τι έχεις ύφος, 23 χρονών. Εγώ λέει. Τα έχω κάνει όλα. Λέω, τι έχεις κάνει εσύ, πώς τη λέγανε να δεις. Στη γειτονιά δικιά σου. Στη γειτονιά δικιά μου, είχε μια μπουτίκ. Σουλτάνα. Στάσου. Φακλανοειδές φαινόμενο, χοντρή γάμπα. Εγώ μιλώ. Τι έχεις κάνει. Ο Κύπριος είμαι. Θα ήθελα να απολογηθώ καταρχάς για την προηγούμενη εβδομάδα. Επειδή αφού και ο Ασλάμας και ο άλλος ο Καράφλας που συνήθως κάθεται δίπλα στο γέροντα που απουσιάζει και αυτοί είναι καράφλες και θα μπορούσαν και αυτοί να έρθουν σαν λάμπες στο σαλόνι, επειδή δεν είναι απλά ξέρετε που λάμπουν οι καράφλες σας, έχουν και το κατάλληλο σχήμα, είναι σαν... Μόλις μπει ο Ερντογκάν εκεί μέσα, θα παρακαλάς να έρθω, αλλά εγώ θα κάνω τον άρρωστο. Ρε, είναι σαν κατσιβέλη. Μόλις η μουστάκα το... Μόλις μυρίζει η μουστάκα του Ερντογκάν, το κολαράκι σου θα λες, σώσε μεν Έλληναν, σώσε μεν, αλλά ο Έλληνας θα είναι γιόταν τέσσεραν θα πω εγώ. Εγώ γιόταν τέσσεραν θα πω. Σιγά να μην έρθω εγώ να πολεμήσω, να μην μέσα είναι ο Ερντογκάν. Κατάλαβε σαν σχημάντρα με τις μαύρες τις γυναίκες τις κατσιβέλες εκεί στην Κύπρο. Άντε διάλειμμα, διάλειμμα. Άντε να χαθείς με τις κατσιβέλες τις Κύπριες εκεί πέρα. Σπήκανε σε Ερντογκάν εκεί πέρα. Οι Έλληνες σωμόμενος ζωγιών. Ξέρετε μας γουστάρετε οι Κύπριοι τους Έλληνες. Αλλά ούτε εγώ σας γουστάρω. Δεν σας γουστάρω καθόλου. Πήγαν πολύ γιώτα, πώς τα λένε. Γιώτα πολλά. Όχι ρε, οι Αλβικάροι που τους έδωσαν στα άσχημα. Κατάλαβες. Άμα μπει κανένα Ερντογκάν, δεν θα σου έρθω. Και 1,5 εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό δουλεύουνε. Εγώ που με κολόγιο δεν θα έρθω. Κάνω τον άρρωστο, πονάει η μέση μου, διάλειμμα. Γιατί μιλάσετε τον Άρη, τι σου κάνει, δηλαδή με την Μπόκα που δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Εγώ δεν βρίζω τον Άρη, τους Αργιανούς δεν γουστάρω. Αυτά με τις μεζούρες τι έκανε, δεν σου γουστάρω Αργιανούς. Ναι, σου είπα ρε, πελάτης του Άρη δεν είσαι. Πήρε εισιτήριο. Σου περάζει, δεν είμαι Αργιανός, κατάλαβες. Εσύ είσαι σου περάζει, δεν είσαι Αργιανός. Έχει το Super 3 πάνω από τον Άρη, αυτό είναι γνωστό. Τι θες από μένα, ρε. Τι αυτά που λες, τι είναι αυτά με τις μεζούρες. Ναι, τι. Τις βλάκες που κάνεις. Πήρες 20 άρικο εισιτήριο για την Boca Junior. 50 άρικο δώσα, 50 άρικο. Πήρες, τι 50 άρικο. 60 από θα γίνει σούφρα σου με αυτά που... Θα πας να πεις στο Σαουρίδι αυτά. Σε κάνει μαύρο, επόμενη γραμμή. Το τι σε ζω, κάτι τέτοιο. Τον Άρη, κάτσε λίγο. Τον Άρη, εσείς τον κάνατε έτσι. Ότι ο Μελισανίδης θα έπρεπε αν ήταν μάγκας να πει τους μπράβους φυγέτε να καθαρίσει μόνος του με τον Κούγια. Κατάλαβες, αυτό είπα. Λάθος είπα. Δηλαδή μισό λεπτό. Έχω εγώ ένα πρόβλημα με το Σαββίδι το γιο, λέμε. Θα έρθει να πει τον μπράβο Θήρη τον Ραπτόπουλο. Άμα είναι μάγκας θα έρθει με δίνει μόνος του, αυτό είπα. Ή εγώ έχω 10 μπράβους και τα έχω ξέρω εγώ με έναν άλλον.
Θα βάλω τους μπράβους να το δίνουνε. Αυτό είπα. Λάθος το είπα. Ο σωστό. Σταμάτα. Σε ρωτάω. Απάντησε. Ναι, όχι. Αυτό είπα. Αυτό δεν διαφωνούμε. Ναι. Πού διαφωνούμε. Ότι έφτισε τον άλλον, κότα είναι. Έλεγες, ναι. Έλεγες, κότα μάλλον. Είναι. Που τον έφτισε. Φτύνω εγώ γιατί έχω σάμπιο εδώ και τα πάει η τροφή εκεί και φτύνω από εκεί. Συγγνώμη, είναι αντιαισθητικό, αλλά Ραπτόπουλος είσαι. Έχεις δίκιο. Είναι άνετρο αυτό που έκανε ο Κούγιας. Αλλά και ο Ελκαντούρη, πώς το λένε, έπρεπε να του δώσει ένα μπουνίδι εδώ, να του πάρει κανένα δόντι για να τελειώνουμε. Μ' αρέσουν τα καλτ. Εμένα. Μ' αρέσει στην μπάλα επάνω η θύρα 4 να στραβώνει το στόμα να υπάρχουν. Δεν μ' αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο το ελιτιστικό το θέατρο Εμίλιου Βεάκη. Πάρτε ρε ξεφύλες τώρα ένα τηλέφωνο. Σας είχα πει εγώ για τον Μαωρίτσιο και για αυτά και με βρίζατε και μετά και στο YouTube. Πάρτε ρε ξεφυλισμένοι αβανταδόροι γλύφτες που σας αρέσει αντί να ακούτε, ξέρω εγώ, εγκεκριμένους δημοσιογράφους, να ακούτε τον Κάτι Χάρπαστο που κάνει εκπομπή. Μανάβιδες, μπακάλιδες, πολιτές, το ένα, το άλλο. Πάρτε ρε ξεφύλες να με αντιμετωπίσετε ποδοσφαιρικά. Ούτε τσαμπουκά ούτε τίποτα. Ποδοσφαιρικά νομίζετε τι είδατε. Διάλογο ποδοσφαιρικά. Πού διαφωνείτε σε αυτά που λέμε. Που νομίζω ότι εμείς που τα λέμε αυτά, εγώ και κάποιοι δημοσιογράφοι, θέλουμε το κακό της ομάδας. Άντε εγώ, το να βρίζετε εμένα ανώνυμα δεν με πειράζει γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Αλλά φίλε, για το ελληνικό κράτος λέω, όχι για τα άλλα που είναι καλώς οργανωμένα, για τα ελληνικά που είναι κλεφταράδες διαχρονικά. Αλλά δεν τρέπεστε να κράζετε ανθρώπους που είναι η δουλειά τους αυτή. Βγαίνετε και βρίζετε τον ένα και τον άλλο κτλ. Ορίστε λοιπόν, εδώ είναι η εκπομπή, εδώ είναι οι γραμμές. Πείτε λοιπόν που κάνουμε εμείς κακό στην ομάδα. Τι είπαμε. Σήμερα γιατί εφόσον λέτε να κάνουμε υπομονή και δεν τρεπόμαστε. Γιώργο. Γιατί δεν πήγε καλύτερα η ομάδα το Σάββατο και πήγε έκανε πισωγύρισμα. Γιώργο. Γιατί του 45 είναι νοοτροπία προπονητή αυτή από το 45 να μου κάνει πάσες. Νοοτροπία ξάδες ήταν αυτή. Ο Κύπριος είμαι πάλι. Άντε απλά δεν θέλω να πω πολλά να τελειώσω με το ότι... τι είναι αυτό. Αεροπλάνα. Μπήκαν επίσης και στην Κύπρο. Ραπτόπουλε, έλα να με σώσεις. Ραπτόπουλε, παρακαλώ. Ραπτόπουλε, σαν το κουτί έλεγχ. Είστε αδέρφια μας. Σας θέλουμε. Θα πεθάνουμε όλοι, θα μας πάρουν την Κύπρο. Σας παρακαλώ. Έλα, Ραπτόπουλε, σε χρειάζομαι. Είσαι αδερφός μου. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή, ρε. Ωραία. Παγκόσμια. Πάμε. Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα. Like, Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Πληροφάνησε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μες στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe.
Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα.